Νίκος Κούστας κοντά μας, προπονητής της Κηφισιάς. Κόουτς, δεν καταφέρατε σήμερα να πάρετε θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Θήρα Καμαρίου. Τι δεν πήγε καλά στο παιχνίδι? Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο γνωρίζαμε όλη την εβδομάδα ότι έχουμε να παίξουμε μια ομάδα πολύ ποιοτική, πολύ καλά δουλεμένη και είμαστε σίγουροι θα γίνει ένα ωραίο και ανοιχτό παιχνίδι. Εμείς από τη σειρά μας προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τα αδύνατα σημεία της Θήρας Καμαρίου. Φυγήσαμε να προηγηθούμε στο σκορ 1-0 και θεωρώ ότι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού δεχτήκαμε την ισοπάλυση μετά από ένα πέναλτι χωρίς την ουσία να υπάρχει αντίπαλος μας στην περιοχή μας. Ήταν κάποιο λάθος το οποίο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, αλλά θεωρώ ότι ήταν κομβική στιγμή του δεύτερου γκολ, το οποίο μπήκε με το που δεχτήκαμε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα με τον Πρίτσα και δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε. Δηλαδή, δεχτήκαμε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε με κάποια αλλαγή σχηματισμού. Δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Εκεί νομίζω ότι κρίθηκε. Όμως θεωρώ ότι τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μου, νομίζω ότι καταδείξαν την ψυχή τους. Δεν έχω κανένα παράπονο από εκείνους. Νομίζω ότι είχαμε βλέψει πολύ καλά για αυτό το παιχνίδι. Απλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι και νομίζω ότι το ελέγχεις. Κάτι στραβώνει, ειδικά όταν παίζει μια ομάδα τόσο υψηλού επίπεδου όπως η Θήρα Καμαρίου. Είναι δεδομένο ότι ένα ατομικό λάθος κάτι θα το πληρώσει.